να καταβληθούν άμεσα και στο 100% αποζημιώσεις σε όλους τους γεωργικούς και κτηνοτρόφους που χτυπήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του τελευταίου διαστήματος, ζητούν αγροτοσυνδικαλιστές στη Λάρισα. Στο πλαίσιο αυτό, παρέθεσα συνέντευξη τύπου, όπου μίλησαν ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας και το μέλος της Κτηνοτροφικής Ομοσπονδίας Γιώργος Αποστόλου. Ο νομός Λάρισας έχει χτυπηθεί επανειλημμένα από χαλάζια. Δεν υπάρχει καμία αντιχαλαζική προστασία. Πρέπει να γίνουν τουλάχιστον οι εκτιμήσεις να δοθούν γρήγορα από ζημιώσεις όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι συνεχόμενες οι ζημιές. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με απλήρωτους καπνοπαραγωγούς που αφορά τους συναδέλφους στην Ελασσόνα, οι οποίοι είναι από το Μιχαηλίδη απλήρωτοι και μιλάμε για περίπου πάνω από 1.000 παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα και για 7 εκατομμύρια ευρώ που είναι απλήρωτοι από τη βιομηχανία. Έχουν γίνει 8 δικαστήρια χωρίς κανένα αποτέλεσμα και από ό,τι φαίνεται υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χάσουν τη χρονιά και ενώ τρέχει και η νέα χρονιά και τα καλλιεργητικά δάνεια και τα έξοδα που έχουν. Και το τρίτο είναι η σχέση με τη δακοκτονία, η οποία πρέπει να ξεκινήσει άμεσα από την περιφέρεια που την έχει αναλάβει και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί επίσης υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τα 5 τελευταία χρόνια η κτηνοτροφία βιώνει ίσως τελευταίες μέρες της. Αρχής γενομένης του 2013 με τον καταρροϊκό πυρετό που ξεκληρίστηκαν κοπάδια, δεν έχει δοθεί ακόμα καμία αποζημίωση. Οι κυβερνώντες και οι ηθιώντες μας κοροϊδεύουν συνεχώς. Δεύτερο, ο υπερδιπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών. Το 24% ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και το 22 μέχρι 45% φορολόγηση από το πρώτο ευρώ έχει φτάσει ως αποτέλεσμα να μην πάει άλλο. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε και έδεσε με τις τελευταίες μειώσεις στη τιμή του γάλακτος. Το κόστος τεράστιο και οι τιμές πέφτουν. Ακούμε τελευταία ότι θα μπορεί να πέσει έως και 20 λεπτά. Και τώρα εδώ θέλουμε να ρωτήσουμε, υπάρχει περίπτωση, αν θεωρούν την κτηνοτροφία βασικό πυλόν ανάπτυξης με ένα κοστολόγιο 50% παραπάνω από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μπορέσει να επιβιώσει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας κτηνοτρόφος, απορούμε ποιος είναι αυτός ο φωστήρας, η οικονομική διάνοια, ήθελα να πω. Ποιος είναι αυτός που τα σκέφτεται αυτά? Αν δηλαδή βγάζεις 10.000 ευρώ και παίρνει ως 15.000 ευρώ, ποια ανάπτυξη θα υπάρχει? Ποιος είναι αυτός ο οικονομικός, πάλι ρωτάω, φωστήρας, που άμα το δώσει βαλτσαμμένο πλοία, το πούμε χαριλογόνι, θα το φύγει από τα χέρια? Τέλος, θέλουμε να δοθεί και μια λύση στα βοσκοτοπικά, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα πλέον. Και από ό,τι φαίνεται, αν δεν λυθεί άμεσα το πρόβλημα, να μην μπορούμε να πάρουμε τις επιδοτήσεις.